κυρίες και κύριοι, η πολιτεία πύλη πολιτών είναι ξανά κοντά σας. Στην σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με τον τουρισμό και γι' αυτό έχουμε κοντά μας την κυρία Μαλάκη, την κυρία Μαρία Μαλάκη, η οποία είναι υποψήφια με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών. Κυρία Μαλάκη. Καλησπέρα κύριε Σουφλερέ, καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες πολίτες που παρακολουθούν και σήμερα την εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα παρευρίσκομαι στην εκπομπή σας για να βγάλουμε όλες αυτές τις αλήθειες στο φως, ώστε να κατανοήσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ποιος είναι ο λόγος που έχουμε φτάσει σήμερα σε αυτή τη δυσμενή κατάσταση. Και να δείξουμε και την λύση και τον τρόπο που θα βγούμε από όλο αυτό βεβαίως. Ενδιαφέρον. Είναι κάτι που δυσκολεύει συνεχώς τους πολίτες και γι' αυτό είμαστε εδώ με όλες αυτές τις εκπομπές να αναδεικνύουμε θέματα κάθε φορά έτσι ώστε να ενημερώνουμε τους πολίτες. Κύριε Μαλάκη, σε προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε ασχοληθεί με το θέμα της Βουλιαγμένης, του αστέρα της Βουλιαγμένης και μιλήσαμε για μια ολόκληρη Χερσόνησος η οποία άλλαξε χέρια. Έφυγε λοιπόν από τα ελληνικά χέρια, από το δικό μας εδώ, τη δική μας διαχείριση και πήγε λοιπόν σε αραβοτουρκικά συμφέροντα και μάλιστα με ένα πολύ μικρό αντίτιμο, 400 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, πού θα πάμε? Με ένα παρόμοιο τεράστιο θέμα θα ασχοληθούμε και σήμερα, που έχει να κάνει για άλλη μια φορά με την υφαρπαγή της δημόσιας περιουσίας μας. Και θα φέρουμε στην επιφάνεια σήμερα μέσω της εκπομπής μας το θέμα των ξενεία, τα γνωστά ξενοδοχεία σε όλους μας και όχι μόνο μιλάμε για πολλά δημόσια κτίρια, τα οποία θέλω να θυμίσω στους πολίτες μέσα από αυτή την εκπομπή που έχει καταλήξει όλα αυτά τα χρόνια ο κόπος μας, η ιδιοκτησία μας, η πολιτιστική μας κληρονομιά και όλα αυτά τα χρήματα πραγματικά που έχουμε δαπανήσει για να χτίσουμε όλα αυτά τα ξενοδοχεία και όλες αυτές τις δομές, όπου έχουμε παραχωρήσει πολλές εκτάσεις γης με σκοπό να μας ανταποδώσουν καρπούς και σήμερα να έχουμε έναν αξιόλογο τουρισμό και όχι μόνο μια τεράστια οικονομική ανάπτυξη μέσω όλων αυτών των έργων που έχουμε δημιουργήσει. Αλλά όπως θα δούμε και σήμερα, τα άφησαν και αυτά με τα χρόνια να ρημάξουν, με σκοπό να μας κλέψουν κάθε ιδιοκτησία μας και να μας φτωχοποιήσουν και να μας υποδηλώσουν όπως κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Πότε και πώς ξεκίνησε η όλη έτσι, η λειτουργία των ξενεία? Γιατί αν γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο, οι προηγούμενες γενιές, ακούγοντας ξενία, ήταν συνυφασμένη η λέξη με τον τουρισμό μας στην Ελλάδα. Ακριβώς. Όταν μιλάμε για τον όρο ξενία, εννοούμε μια μεταπολεμική μεταρρύθμιση που ξεκίνησε η ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, στις δεκαετίες του 50 με 60. Τότε η χώρα μας δεν είχε καμία υποδομή, ήταν μετά από το πόλεμο, οπότε ήταν άγονη η χώρα μας και σιγά σιγά λοιπόν ξεκίνησε να αναπτύσσεται μέσω του τουρισμού. Έτσι ξεκίνησαν και έγινε και η έναρξη διάφορων τουριστικών δομών και υποδομών για την ανοικοδόμηση της χώρας μας και ξεκίνησε αυτό το επενδυτικό σχέδιο για να προσελκύσουμε όσους περισσότερους επισκέπτες μπορούσαμε εκείνη την εποχή. Και αυτό το κάναμε ιδρύοντας τα ξενοδοχεία ξενία και μοτέλ επίσης και πολλά άλλα τουριστικά δημόσια κτίρια. Και όλα αυτά, να θυμίσω πως γίνανε στις πιο αξιόλογες τουριστικές περιοχές της χώρας μας και στο καλύτερο σημείο της κάθε περιοχής. Μπορείτε να μας, να μας αναφέρετε έτσι κάποιες για να θυμηθούμε οι πιο παλιοί έτσι σημεία? Να θυμηθούμε το ξενία Ολυμπίας, όπου γειτονεύει σε αρχαιολογικούς χώρους. Mm-hmm. Να θυμηθούμε το ξενία της Μυκόνου και της Άνδρου, όπου είναι νησιά υψηλής αξίας και μεγάλης επισκεψιμότητας και δημοτικότητας. Όλοι γνωρίζουν αυτά τα νησιά. Σε πόλεις με σημαντικά παραδοσιακά κτίρια, όπως τα ξενία Ναυπάκτου, για παράδειγμα, καθώς και σε πάρα πολλές περιοχές που έχουμε ανοίξει και αυτό το θέμα, με ιαματικά νερά, κύριε Σουφλερέ, όπως τα ξενία Υπάτης.
Μάλιστα. Όπως βλέπουμε, κοιτάξανε εκείνες τις δεκαετίες, πραγματικά έτσι θεωρώ και έτσι βλέπουμε να γίνεται, να κλειδώσουν κατά κάποιο τρόπο τα καλύτερα φιλέτα των περιοχών μας, θα πω. Όπως αναφέραμε πριν, κάποιες περιοχές που έχουν ιδρυθεί τα ξενεία, ώστε να μην μπορέσουμε εμείς αργότερα να τα αξιοποιήσουμε προς όφελός μας. Θέλετε να πείτε ότι ήταν κάτι εσκεμμένο, δηλαδή από την έναρξη της όλης διαδικασίας? Σίγουρα, όπως έχουμε αποδείξει μέσω όλων των εκπομπών μας και μέσω των έργων που έχει πράξει ο ΕΟΤ, γιατί ο ΕΟΤ, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, ιδρύθηκε με τον νόμο 1565 του 1950, όπου σκοπός του ήταν να κατασκευάσει τουριστικές επιχειρήσεις. Είχε τεράστιες οικονομικές δυνατότητες και αρμοδιότητες, όπως μπορούσε να ιδρύει εταιρείες, μπορούσε να παλωτριώνει, είχε πάρα πολλά κονδύλια, μετοχικά κεφάλαια και όπως βλέπουμε, όλοι οι Δήμοι παραχωρήσανε εκτάσεις γης για να ξεκινήσει να ανοικοδομεί δημόσια κτίρια, ξενοδοχεία και ό,τι έχει να κάνει σχέση με το τουρισμό στη χώρα μας, που όπως θα δούμε στην πορεία της εκπομπής μας, όλα αυτά καταλήξανε σε ξένα χέρια, σε ιδιωτικά χέρια και σε παράνομες ανώνυμες εταιρείες, όπως η ΕΤΑΔ, όπως το ΤΑΙΠΕΔ, όπως η ΕΣΥΠ και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που εσωκλεί μέσα της όλα αυτά. Να θυμίσω επίσης ότι τα ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα είναι 68 ξενοδοχεία τα οποία ιδρύθηκαν. Τα οποία σήμερα κάποια έχουν πουληθεί σε ιδιωτικές εταιρείες και τα υπόλοιπα έχουν περάσει σε ανώνυμες εταιρείες. Θα το αναπτύξουμε όλο το θέμα στην πορεία της εκπομπής μας για να κατανοήσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες τι εστί και αυτό το σκάνδαλο που αποκαλύπτουμε σήμερα. Αυτά, κυρία Μαλάκη, έγιναν όλα μαζί στην αρχή τα ξενοδοχεία ή έγιναν σταδιακά? Έγιναν σταδιακά. Ναι. Όπως είπα, ξεκινήσαμε τη δεκαετία του 50 με 60 και προχωρώντας ιδρύθηκαν και τα 68 ξενοδοχεία. Μάλιστα. Αυτό χρειάστηκε πόσο... μια δεκαετία, 15 ετία, συγγνώμη που σας διακόπτω, 10 με 15 έτη χρειάστηκαν για να ιδρύσουμε όλα αυτά τα ξενοδοχεία και τα δημόσια κτίρια. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν άκμαζε, αντιλαμβάνομαι ότι για να δημιουργούν και άλλα ξενοδοχεία, η όλη επιχείρηση άκμαζε και προχώρουσε και είχε θετικό πρόσημο, θα μπορούσαμε να πούμε. Και γι' αυτό γινόταν όλο αυτό. Ακριβώς. Πότε άλλαξε δηλαδή και υπήρχε η παρακμή και φτάσαμε στο σήμερα? Δηλαδή από πότε άρχισε σιγά σιγά να φθήνει όλο αυτό? Κοιτάξτε, η παρακμή τους ξεκίνησε σχεδόν μετά από 20 μόλις χρόνια, δηλαδή το 1983, διότι άρχισε η επισκεψιμότητα να αναπτύσσεται και δεν είχαν αυτά τα ξενοδοχεία τη δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες σε όλους αυτούς τους επισκέπτες που ερχόντουσαν από άλλες χώρες. Και τα καλύτερα κομμάτια του ΕΟΤ απαξιώθηκαν από τις εκάστοτε ηγεσίες του οργανισμού. Κανείς ποτέ δεν ασχολήθηκε, κανείς ποτέ δεν προσπάθησε να αναδιοργανώσει όλες αυτές τις επιχειρήσεις, όπου κατέληξαν κάποια εγκαταλελειμμένα και αναξιοποίητα, έχοντας περάσει στα χέρια ξένων συμφερόντων. Δεν έγιναν δηλαδή οι ανάλογες ανακαινήσεις σε όλους αυτούς τους χώρους? Έμειναν δηλαδή στη δεκαετία του 50, του 60, έτσι ώστε να μην είναι σύγχρονα όπως άλλα που γινόταν τα τελευταία χρόνια? Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Σουφλερέ. Παρόλο που είχαν όλα τα οικονομικά κονδύλια, ναι, παρότι που ο ΕΟΤ, όπως είπαμε, μπορούσε να έχει πρόσβαση στο κρατικό προϋπολογισμό, είχε μετοχικά κεφάλαια, είχαμε ένα τεράστιο πλούτο να αναπτύξουμε όλα αυτά τα διαμάντια, θα πω, της εποχής. Παρόλα αυτά τα αφήσαν να παρακμάσουν, γιατί το σχέδιό τους ήταν να περάσουν σε ξένα χέρια. Να μην έχουμε εμείς, οι ιδιοκτήτες, κανένα δικαίωμα πάνω στο δικό μας πλούτο, πάνω στη δική μας γη. Μα είναι δεν έβλεπαν. Πολύ σοβαρό όλο αυτό που συμβαίνει. Η διαχείριση δεν έβλεπε ότι ο ανταγωνισμός ή τουλάχιστον η υπόλοιπη αγορά είχε διαφορετικές απαιτήσεις και ότι θα έπρεπε και εκείνοι να αναπροσαρμοστούν στα νέα δεδομένα? Φυσικά και το έβλεπε, αλλά δεν κάνανε τίποτα όπως το κάνουν και σήμερα. Μπορούμε να έχουμε τα πάντα και πραγματικά δεν έχουμε τίποτα. Ούτε υγεία, ούτε εργασία,
μας έχουν αφήσει να ρημάξουν τα πάντα. Δεν ενδιαφέρονται για τους Έλληνες πολίτες. Δεν ενδιαφέρονται για την περιουσία μας. Το μόνο που ενδιαφέρονται είναι να παίρνουν εντολές από κάποιους άλλους και να εκτελούν αυτά που τους λένε να κάνουν. Γιατί πληρώνονται αδρά για να το κάνουν όλο αυτό. Όσο πιο πολύ ρημάζουν τους Έλληνες, τόσο πιο πολύ πληρώνονται εκείνοι. Έχουμε αποδείξει σε πάρα πολλές εκπομπές ότι πρόκειται για μια παράνομη κυβέρνηση εδώ και όλα αυτά τα χρόνια, που δεν έχει συσταθεί ποτέ σε σώμα. Οπότε, πώς μια παράνομη κυβέρνηση να θέλει το καλό του πολίτη, όταν οι ίδιοι γνωρίζουν ότι παρανομούν? Μάλιστα. Ενώ έχουμε δηλώσει τεράστια κονδύλια. Έχουμε πληρώσει για όλα αυτά τα έργα. Έχουμε δώσει τη δημόσια γη μας για να αναπτυχθούν όλα αυτά. Αυτοί δεν έχουν κάνει τίποτα. Τα αφήσαν να ρημάξουν και τα έχουν εγκαταλείψει όλα αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν από τη δεκαετία του 60 είπατε και μετά, μάλλον μία εικοσαετία είπατε ότι εργάστηκε όλος ο όμιλος, ο τομέας των ξενιών και λειτουργούσε σωστά. Υπήρχε ανάπτυξη. Μετά άρχισε η παρακμή. Αυτό λοιπόν πώς συνέχισε? Παρόλο που ο ανταγωνισμός και η υπόλοιπη αγορά λειτουργούσε με ένα διαφορετικό, πιο εξελιγμένο τρόπο, θεωρώ ότι θα ήταν και στις παροχές και στην εξυπηρέτηση και γενικότερα. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο να φύγει τα ξενοδοχεία ξενία να εξαφανιστούν. Τι έγινε στη συνέχεια? Κοιτάξτε, όπως προανέφερα, κάποια έχουν περάσει σε ιδιωτικές εταιρείες και ομίλους. Ναι. Να πω ότι τα περισσότερα ξενία είναι εγκαταλελειμμένα, όπως της Άνδρου, των Σπετσών, του Ναυπλίου, της Κεφαλονιάς, της Έδεσας, της Αμοθράκης. Και σε αυτό το σημείο, αν είναι εύκολο το control, έχω δώσει ένα χάρτη όπου μπορούμε να δούμε σε όλη την Ελλάδα που ήταν χτισμένα τα ξενία, για να καταλάβει και να νοήσει και ο Έλληνας πολίτης ότι όλη η Ελλάδα ήταν γεμάτη από τέτοια ξενοδοχεία, τα οποία εμείς χρηματοδοτήσαμε για να φτιαχτούν, για να ανοικοδομηθεί η χώρα μας και να αναπτύξουμε το τουρισμό μας. Όπου βλέπουμε ότι στην Κρήτη, στη Σαμοθράκη, στην Άξο, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Ναι, και όπως προανέφερα, σε όλα τα σημεία της χώρας ακριβώς, μας. Ακριβώς. Ναι. Και όπως προανέφερα, στα πιο υψηλής αξίας μέρη, σε πραγματικά ιστορικούς τόπους. Και επίσης, για να ιδρυθούν τότε όλα αυτά τα ξενοδοχεία, εγκρίθηκαν οικοδομικές άδειες, όπου για κάποιον άλλο λόγο σήμερα θα είχαν απορριφθεί. Γιατί όπως προαναφέραμε, υπάρχουν ξενία δίπλα σε αρχαιολογικούς τόπους. Υπάρχουν ξενία σε ακτές, όπως το ξενία στο Παλιούρι Χαλκιδικής, αλλά και σε δασώδεις περιοχές με σημαντική πλάστηση, όπως την περίπτωση του ξενία Βιτίνας. Θέλω να αναφέρω επίσης ότι το τελευταίο ξενία, υποκρατική λειτουργία, έκλεισε το 1997 και πρόκειται για το μοντέλ ξενία Παλιούριου, το οποίο σχεδιάστηκε το 1960. Mm-hmm. Και το 2014, κύριε Σουφλερέ, μετά από διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ, παραχωρήθηκε για 99 έτη σε εξευτελιστικό ποσό στην εταιρεία του Ομίλου Σαββίδη. Και θέλω να αναφέρω κι άλλο ένα ξενία, των Λουτρών Κυλίνης, το οποίο κατασκευάστηκε το 1973, το οποίο αυτό ξενοδοχείο ανήκει στην περιουσία του ΤΑΙΠΕΔ, είναι 1.900 στρεμάτων, ιδιοκτησίας τότε του ΕΟΤ, το οποίο μισθώθηκε για 44 χρόνια με ετήσιο μίσθωμα τότε 200 εκατομμυρίων δραχμών σε γνωστό επιχειρηματία του κλάδου, τον κύριο Δασκαλοντανάκη, όλοι τον γνωρίζουμε, που κατέχει τη γνωστή εταιρεία Greek Hotel, Hotels and Resorts, πίσω τον οποίο βρίσκεται η γερμανικών συμφερόντων TUI, που είναι ο μεγαλύτερος Ευρωπαίος tour operator, όπου εκείνη την εποχή, από τους 40 απασχολούμενους του ξενοδοχείου, απέλυσε τους 30. Δηλαδή, έκανε τεράστια ζημιά και στο εργατικό δυναμικό. Δεν είναι μόνο ότι πουλήθηκε η περιουσία μας και δεν έχουμε κανένα όφελος εμείς από όλο αυτό, αλλά απολύσανε και σχεδόν όλους τους υπαλλήλους. Η τακτική, κυρία Μαλάκη, που ακολουθείτε με τα πάρα πολλά χρόνια μίσθωσης, το βλέπουμε και στις μέρες μας και με τα μνημόνια και με πολλούς άλλους τρόπους που προσπαθούν δημόσια περιουσία να αλλάξει χέρια με αυτόν τον τρόπο.
Θα ήθελα να πάμε εδώ σε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας και να δώσουμε και άλλα στοιχεία που μας έχετε στείλει στους τηλεθεατές μας. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην κουβέντα μας με την κυρία Μαλάκη, την καλεσμένη μου. Κυρία Μαλάκη, οι περισσότεροι γνωρίζουμε τον όμιλο Ξενία, έτσι όπως τον γνωρίζουμε από τα προηγούμενα χρόνια, να έχει αυτά τα τεράστια ξενοδοχεία. Είχε και κάποιες άλλες δραστηριότητες αυτός ο όμιλος, ήταν μόνο οι κλίνες τα ξενοδοχεία τα μεγάλα που γνωρίζουμε? Οι περισσότεροι, κύριε Σουφλερέ, γνωρίζουν ή νομίζουν ότι το πρόγραμμα των Ξενία περιλάμβανε μόνο ξενοδοχεία, τα οποία ναι μεν ήταν τα σημαντικότερα έργα του οργανισμού, αλλά εκτός από αυτό, το πρόγραμμα Ξενία περιλάμβανε ξενοδοχεία τύπου bungalows, motels, οδικούς σταθμούς με αναψυκτήρια και καταστήματα με μικρές κλίνες κάποιες φορές που είχαν και τη δυνατότητα διανυκτέρευσης των επισκεπτών, ξενώνες, είχε τουριστικά περίπτερα με αναψυκτήρια, εστιατόρια, περίπτερα για τουριστικές πληροφορίες. Επίσης, μέσα στο πρόγραμμα ήταν και οι οργανωμένες ακτές, οι πλάς, οργανωμένους χώρους κατασκήνωσης, κάμπινγκ, όπως χώρους στάθμευσης, τουριστικούς συνοριακούς σταθμούς και τελωνία και φυσικά οδικούς και θαλάσσιους σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων, αυτοκινήτων και θαλαμιγών, όπου μπορούσε να τους προσφέρει νερό, τρόφιμα, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Μιλάμε για ένα τεράστιο έργο. Δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία που έχουμε στο μυαλό μας ως ξενία, γιατί έχουν διατηρήσει ακόμα και την ονομασία του σήμερα. Ναι, όντως, έτσι όπως τα ακούγεται, είχε πολλές δραστηριότητες. Επομένως, κάλυπτε ένα μεγάλο φάσμα των αναγκών των ανθρώπων οι οποίοι ερχόντουσαν εδώ, είτε από άλλες χώρες, είτε και από Έλληνες οι οποίοι κάνουν τουρισμό. Ακριβώς. Μιλάμε για τεράστιες υποδομές και δομές, τα οποία, να θυμίσω, ότι ήταν όλα φτιαγμένα από τα δικά μας χρήματα των Ελλήνων πολιτών και αυτή τη στιγμή, ξαναθυμίζω, τα περισσότερα έχουν πουληθεί από τη στιγμή που τα έχουν δώσει σε εταιρείες ιδιωτικοποίησης της χώρας μας. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι ξεκινήσαμε να πούμε ότι ο ΕΟΤ ξεκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία τις δεκαετίες του 50 με 60. Mm-hmm. Αργότερα, θέλω να περάσουμε λίγο στο 1976, όπου θα δούμε ότι ο ΕΟΤ παραχώρησε τα δικαιώματά του για την καλύτερη αξιοποίηση των επιχειρήσεων και των ξενοδοχειακών μονάδων στην ανώνυμη εταιρεία Ξενία ΑΕ, που θέλουν, είναι εύκολο, να μας δείξει το κοντρόλ τον νόμο. Βλέπουμε, για να βλέπουν λοιπόν και οι τηλεθεατές μαζί μας. Βλέπουμε το ΦΕΚ, ναι, για πείτε μας. Οπότε βλέπουμε ότι είναι ο νόμος 376 του 1976, όπου λέει ότι ιδρύεται η ανώνυμη εταιρεία τουριστική επιχειρήσης Ελλάδος Ξενία ΑΕ, η οποία αυτή η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με διάρκεια, προσέχτε το αυτό, έως το 2050. Στο άρθρο 3 μας το λέει αυτό.
Και θέλω λίγο να δούμε και τους σκοπούς αυτής της εταιρείας, γιατί σίγουρα για να την ιδρύσουν κάποιο σκοπό είχαν. Οι οποίοι σκοποί της ήταν η τουριστική εκμετάλλευση, η διαχείριση, η αξιοποίηση, η ανάπτυξη της περιουσίας του ΕΟΤ, καθώς και των επιχειρήσεών του, με σκοπό την ανάπτυξη του τουριστικού δυναμικού της χώρας, όπως κατασκευή, η δημιουργία, η ανάπτυξη και η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, κάμπινγκ, λουτρικών εγκαταστάσεων, χώρων αθλοπεδιών, ιαματικών πηγών, λιμενικών εγκαταστάσεων, θεάτρων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως. Και επίσης μας λέει ότι είχε αυτή η εταιρεία την δυνατότητα να μισθώνει τουριστικές επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις, να συμμετέχει σε εταιρείες ή να ιδρύει άλλες εταιρείες, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια και να αγοράζει περιουσιακά στοιχεία ή και επιχειρήσεις που ταυτίζονται με το σκοπό ίδρυσής της. Μάλιστα. Μιλάμε για κράτος εν κράτη δηλαδή, γιατί μιλάμε τώρα Ακριβώς. για πολλές δραστηριότητες και δικαιοδοσίες που είχε αυτή η εταιρεία. Μάλιστα. Τις οποίες, κύριε Σουφλερέ, όλες αυτές τις δυνατότητες τις είχε ο ΕΟΤ από μόνο του. Δεν καταλαβαίνω το λόγο ίδρυσης αυτής της ανώνυμης εταιρείας. Ή μάλλον εγώ καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει να εξηγήσουμε στους Έλληνες πολίτες τι συμβαίνει. Όλα αυτά γίνανε για να φύγουν από τα χέρια του ΕΟΤ σιγά σιγά και να περάσουν στις επόμενες ανώνυμες εταιρείες που θα προχωρήσουμε στην εκπομπή μας να τα βγάλουμε όλα στο φως. Και στο άρθρο 5 βλέπουμε ότι είχε και μετοχικό κεφάλαιο αυτή η εταιρεία 20 εκατομμυρίων δραχμών, το οποίο κατέβαλε εξ ολοκλήρου ο ΕΟΤ, δηλαδή το δημόσιο, δηλαδή εμείς. Δηλαδή, πετάμε τα χρήματά μας. Με λίγα λόγια, για να γινόμαστε πιο κατανοητοί στους τηλεθεατές μας, έφυγαν με αυτόν τον τρόπο περιουσιακά στοιχεία από όλους εμάς και πήγαν σε μια εταιρεία που αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει διαχείριση με ένα διαφορετικό τρόπο, ώστε να απομακρυνθεί αυτή η περιουσία από τον δημόσιο τομέα. Ακριβώς. Σκεφτείτε μόνο αυτά τα 20 εκατομμύρια δραχμές τότε, άμα τα δίναμε για να αξιοποιούσαμε καλύτερα τα ξενοδοχεία που ήδη υπήρχαν, τι ανάπτυξη θα είχαμε αυτή τη στιγμή σήμερα. Και δεν είναι μόνο αυτά τα 20 εκατομμύρια δραχμές. Παρακάτω θα δούμε και άλλα που έχει πληρώσει ο Έλληνας πολίτης για να καταλήξουν σε ξένα χέρια. Και εμείς να πεινάμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε και να καθόμαστε να τους κοιτάμε χωρίς να παίρνουμε μέρος και θέση σε όλο αυτό. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Μαλάκη, πριν προχωρήσουμε. Μιλήσαμε για μια εποχή που ο ΕΟΤ, μέσα από τον Όμιλο Ξενία, είχε αυτή την δραστηριότητα. Παράλληλα, ο ιδιωτικός τομέας είχε αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό. Όχι, εκείνη την εποχή δεν είχε αναπτυχθεί ο ιδιωτικός τομέας. Άρα, αντιλαμβάνομαι. Μα ήμασταν μετά τον πόλεμο, κύριε Σουφλερέ. Ο κόσμος δεν είχε την οικονομική υποτίθεται δυνατότητα. Άρα, ένας δημόσιος φορέας είχε το φιλέτο της αγοράς του τουρισμού. Ακριβώς. Και αυτό το είπα και στην αρχή της εκπομπής μας. Είχε το φιλέτο, όπως το λέτε κι εσείς, τις καλύτερες περιοχές της χώρας μας. Προνόησε τι θα κάνει. Είναι το σχέδιο είναι δεκαετίες πιο πριν για να φτάσουμε στο σήμερα. Μάλιστα. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Τύχη δεν υπάρχει, κύριε Σουφλερέ. Και μπορεί αυτή τη στιγμή ο κόσμος να υποφέρει λόγω της πανδημίας και όλης αυτής της οικονομικής κατάστασης και εμείς να βγάζουμε στη φόρα για τα ξενία. Αλλά ο σκοπός μας είναι να καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες ότι όλα έχουν ξεκινήσει από αυτούς τους, από αυτό το καθεστώς πραγματικά που μας έχει υποδουλώσει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι η αιτία όλων αυτών που ζούμε σήμερα. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Επιλογή δική μας είναι αν θα το σταματήσουμε. Η λύση υπάρχει. Γι' αυτό κάνουμε όλες αυτές τις εκπομπές. Και εμείς άνθρωποι εργαζόμενοι είμαστε, άνθρωποι που έχουμε τις οικογένειές μας, άνθρωποι που προσπαθούμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας, να προσέξουμε το σπίτι μας, να εργαστούμε για να μπορέσουμε να προσφέρουμε ένα ψωμί στα παιδιά μας. Παρ' όλα αυτά, όλο το σώμα της Ελλήνων Συνέλευσης ξημεροβραδιάζεται και χύνει το αίμα του πραγματικά για να ενημερώσει όλους τους Έλληνες πολίτες. Και οι Έλληνες πολίτες πυροβολούν την αλήθεια αντί να κάσουμε τα δύο τους στα μάτια να δουν τις αποδείξεις. Αν δεν βοηθήσει ο ένας τον άλλον, δεν θα βγούμε ποτέ από όλο αυτό που μας έχουν στήσει. Τη δύναμη την έχουμε στα χέρια μας. Είμαστε οι ιδιοκτήτες. Ποτέ δεν υπογράψαμε να δοθούν όλα αυτά.
Υποφέρω ο πολίτης, αυτή τη στιγμή. Ο πολίτης, κυρία Μαλάκη, έχει απομακρυνθεί από τα τραπέζια των αποφάσεων. Το έχουμε πει αρκετές φορές από αυτήν την εκπομπή. Και όλο αυτό γίνεται επειδή δεν γνωρίζει, δεν έχει την γνώση. Του απέκρυψαν πάρα πολλά στοιχεία, τον απομάκρυναν από όλα αυτά που θα έπρεπε να ξέρει ο ίδιος, γιατί ήταν ιδιοκτήτης. Κατά κάποιο τρόπο είναι ιδιοκτήτης και σήμερα, απλά δεν ξέρει τον τρόπο να διεκδικήσει τα δίκαια και τα δικά του. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εδώ. Εμείς δείχνουμε τον τρόπο πώς θα διεκδικήσουμε όλα αυτά νόμιμα και νομικά. Γι' αυτό και η Ελλήνων Συνέλευσης ήταν και στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες και γι' αυτό είναι και τώρα. Έχουμε αποδείξει τα οικονομικά εργαλεία, τον πλούτο που έχουμε και όλοι το έχουν εγκρίνει. Γι' αυτό ανοίγουμε γραφεία καθημερινά, γι' αυτό θα είμαστε και στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Τι άλλο περιμένει ο κόσμος για να δει? Τι άλλο περιμένει ο κόσμος? Και είμαστε και εμείς εδώ, μέσω των εκπομπών σας, που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα, γιατί μόνο εσείς μέσα από το κανάλι σας δίνετε δυνατότητα σε όλους εμάς τους υποψήφιους Ελλήνων Συνέλευσης να βγάλουμε την αλήθεια και την πραγματικότητα μέσα από τους νόμους τους. Και πρέπει όλοι οι Έλληνες πολίτες να κλείσουν τις τηλεοράσεις, να μην φοβούνται και να καταλάβουν ότι αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες. Έχουμε τη λύση μπροστά στα μάτια μας. Κυρία Μαλάκη, ο τουρισμός ήταν πάντα ένας από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας της χώρας μας. Αυτό λοιπόν βλέπουμε σε βάθος χρόνου να αλλάζει χέρια. Άλλαξε χέρια ουσιαστικά, γιατί και με τις ξένες εταιρείες που έρχονται εδώ, με τα all inclusive που δεν έρχονται χρήματα πλέον στην Ελλάδα, αλλά μένουν σε κάποια γραφεία στο εξωτερικό, αρχίζει σιγά σιγά να φθήνει όλο αυτό. Η Ελλήνων Συνέλευσης πώς μπορεί να επαναφέρει όλη αυτή την αξία στους Έλληνες πολίτες? Τι μπορεί να κάνει δηλαδή ο πολίτης σήμερα που βλέπει όλα αυτά έτσι όπως τα αναφέρεται? Κύριε Σουκλερέ, η Ελλήνων Συνέλευσης έχει δηλώσει τις προγραμματικές έχει δηλώσει το πρόγραμμα για την επόμενη μέρα από το 2015 σε ό,τι αφορά τον Έλληνα πολίτη, είτε είναι για την υγεία του, είτε είναι για την εργασία του, είτε είναι για το τουρισμό. Καλώς ή κακώς βρισκόμαστε στην Ελλάδα, σε ένα χώρο που είναι η καθέδρα των θεών, με τεράστιες ακτογραμμές που πραγματικά όλοι οι άνθρωποι στο πλανήτη έχουν όνειρο να επισκεφτούν. Έχουν προγραμματιστεί ηλικιώδες επενδύσεις για χειμερινό αλλά και για θερινό τουρισμό. Θα γίνουν την επόμενη μέρα της διακυβέρνησης με την Ελλήνων Συνέλευσης τεράστιες υποδομές. Πρώτα απ' όλα ένα τεράστιο δεδαλώδες οδικό δίκτυο στην υπηρετική αλλά και στην νησιωτική Ελλάδα, όπου θα έχουμε μεγάλους αυτοκινητόδρομους που θα συνδέονται μεταξύ τους και θα έχουν με αμαξοστοιχίες υψηλών ταχυτήτων και προπάντων μέγιστης ασφάλειας. Τα οποία θα ανήκουν πάλι σε ιδιωτικές εταιρείες ή θα ανήκουν στον Έλληνα πολίτη? Στον Έλληνα πολίτη φυσικά. Μα αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε να χτίσουμε την Ελλήνων πολιτεία μας. Που όλα θα ανήκουν σε εμάς τους Έλληνες. Ναι, εμείς θα τα αξιοποιήσουμε όλα. Θα ζήσουμε ελεύθεροι. Θέλω να πω, κύριε Μαλάκη, πώς θα γίνει όλο αυτό? Μπορεί να αλλάξει πάλι χέρια αυτή η διαδικασία, αυτό το καθεστώς που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στον τουρισμό? Και να επανέλθουμε πάλι στην προηγούμενη κατάσταση και ο πολίτης να απολαμβάνει πραγματικά, γιατί θα αναπτυχθούν, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, θα αναπτυχθεί η οικονομία μας από έναν βασικό πυλώνα που είναι ο τουρισμός. Φυσικά, κύριε Σουφλερέ, και αυτό πιστεύω το θέλουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, να φύγουν όλα αυτά τα κόμματα από την πλάτη μας που μας έχουν διαιρέσει όλα αυτά τα χρόνια και μας έχουν φέρει σε αυτό το έσχατο σημείο. Πρέπει να γνωρίσουν την αλήθεια, να δουν τις αποδείξεις. Έχουμε ένα τεράστιο πλούτο που θα ανοικοδομήσουμε τη χώρα μας. Το έχουμε αποδείξει σε χιλιάδες εκπομπές. Έχουμε τη λύση, έχουμε το στόχο, το σκοπό, έχουμε την θέληση και θα το κάνουμε όλοι μαζί. Αρκεί ο Έλληνας πολίτης να θέλει να ελευθερωθεί, να θέλει να χαράξει ένα σίγουρο μέλλον για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για την πατρίδα του, για την ίδια του τη ζωή. Είμαστε τα αδέλφια του και τον καλούμε σε αυτόν τον τεράστιο αγώνα της απελευθέρωσης. Εμείς θα το κάνουμε, δεν υπάρχει κανένας άλλος να το κάνει αντί για εμάς. Μας έχουν αποδείξει οι διαχειριστές μας όλα αυτά τα χρόνια με τη συμπεριφορά τους και με τους παράνομους νόμους τους που είναι εκτός φυσιολογίας του κάθε ανθρώπου.
τι έχουν πράξει για εμάς. Κύριε Μαλάκη, ήρθε η ώρα να το σταματήσουμε όλο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την σημερινή παρουσία σας εδώ. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα σας δίνουμε πάντα το βήμα έτσι ώστε να βγαίνουν στην επιφάνεια όποια στοιχεία έχετε μέσα από την έρευνα που κάνετε που αφορά τον τουρισμό και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Σουφλερέ. Να πω στους Έλληνες πολίτες ότι τα πάντα είναι στα χέρια μας, στις επιλογές μας και στις αποφάσεις μας. Μας έχουν εκλέψει όλοι αυτοί τόσο πολύ, διαχειρίζονται το πλούτο μας και την ίδια μας τη ζωή και όσο αργούμε να δράσουμε και να γίνουμε ενεργοί πολίτες και να ενωθούμε στην Ελλήνων Συνέλευση, θα μας πάρουν τα πάντα. Δεν θα υπάρχει επόμενη μέρα με αυτούς. Πρέπει όλοι οι Έλληνες να συσπηρωθούν και να καταλάβουν τι τους φωνάζουν τα αδέλφια τους. Κύριε έτσι. Μαλάκη, καλή συνέχεια να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Όπως ανέφερε και η κυρία Μαλάκη, όλοι μας θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε ως ενεργοί πολίτες πλέον και να γνωρίζουμε μέσα από στοιχεία τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε όλο αυτό το καθεστώς που δεν είναι για μας, για τους ανθρώπους, γιατί όπως βλέπετε πιέζει ακόμη περισσότερο όλους μας. Καλή συνέχεια σε όλους.